Δύση. Το ΝΑΤΟ θα ήταν πολύ καλύτερο χωρίς την Τουρκία του Ισλαμιστή Ερντογάν. Όσο λοιπόν η διεθνής κοινότητα εστιάζει στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο στην Ουκρανία, οι σειράξεις στα νότια σύνορα της Ρωσίας περνούν σχεδόν απαρατήρητες από όλους. Η αμερικανική Toronto Sun έρχεται με νέο άρθρο της να ενημερώσει τον κόσμο σχετικά με την κατάσταση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν. Σύμφωνα με το δυτικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, η σύγκρουση αυτή είναι αποτέλεσμα της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης σε επιμέρους κράτη. Στην περιοχή υπάρχουν εχθροπραξίες μεταξύ της χριστιανικής Αρμενίας και του Ισλαμικού Αζερμπαϊτζάν, με τον κύριο λόγο να είναι η περιοχή Ναγκόρνο Καραμπάχ, την οποία κατοικούν Αρμένοι, αλλά είναι αποκομμένη από την υπόλοιπη χώρα, γράφει το άρθρο. Η είσοδος του χριστιανικού πληθυσμού της Ναγκόρνο Καραμπάχ στην υπόλοιπη Αρμενία επιτυγχάνεται μόνο μέσω του Αζερμπαϊτζάν, μια χώρα που υποστηρίζεται από την Τουρκία. Οι Τούρκοι, οι οποίοι είναι μέλος του ΝΑΤΟ, θεωρούν τους Αζέρους επέκταση της τουρκικής ταυτότητας. Πριν τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, το Ναγκόρνο Καραμπάχ ήταν μέρος της Σοβιετικής Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. Μετά, τα σύνορα διαχωρίστηκαν με τους Αρμένιους να θέλουν το δικό τους κράτος, το οποίο θα διέφερε από τους μουσουλμάνους Αζέρους, οι οποίοι είχαν και τουρκική καταγωγή. Αυτή ήταν και η αιτία που η κατάσταση στην περιοχή κλιμακώθηκε. Ως αποτέλεσμα, οι δύο χώρες πολέμησαν στον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ, ο οποίος τελείωσε το 1993 με την περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ να θεωρείται ένα προτεκτοράτο της Αρμενίας. Οι μάχες ξαναξεκίνησαν το 2020 για 6 εβδομάδες, με τους Αζέρους να πετυχαίνουν εδαφικές νίκες, πολεμώντας το πλευρό Τούρκων και Πακιστανών στρατιωτών. Το αποτέλεσμα ήταν το Αζερμπαϊτζάν να κλείσει τον διάδρομο μεταξύ Αρμενίας και Ναγκόρνο Καραμπάχ. Η μεγαλύτερη ανησυχία των Αρμένιων μέχρι και σήμερα είναι το τι θα συμβεί στους 120.000 κατοίκους της Δημοκρατίας του Αρτσάχ. Έτσι αποκαλεί η Αρμενία την περιοχή Ναγκόρνο Καραμπάχ, εάν ο αζέριος αποκλεισμός συνεχίσει. Στο Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών, η Γαλλία την Τετάρτη ζήτησε από το Αζερμπαϊτζάν να ξανανοίξει το πέρασμα. Η δυτική σελίδα Toronto Sun αναφέρει πως η κατάσταση δεν θα επιληθεί εάν η Τουρκία δεν σταματήσει να εκφοβίζει τα γειτονικά κράτη της και την κουρδική μειονότητα. Πρέπει να ξεκινήσει να συμπεριφέρεται σαν ένα κανονικό κράτος του ΝΑΤΟ και να αποδεχθεί την είσοδο της Σουηδίας και της Φινλανδίας στην συμμαχία, τονίστηκε. Το άρθρο κλείνει λέγοντας χαρακτηριστικά πως το ΝΑΤΟ χωρίς την Τουρκία θα ήταν μια πολύ καλύτερη δυτική συμμαχία, αφού θα έφευγαν οι Ισλαμιστές όπως ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.